Αγαπητοί μου, θα επιθυμούσαμε σε αυτήν την επικοινωνία μας να σταθούμε σε δύο γεγονότα τα οποία αυτές τις ημέρες εορτάζουμε. Την παράδοση των Αγίων Μυστηρίων της πίστεώς μας και των Ιερών Υπτήρων. Μας λέει το Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός πρώτα τέλεσε το Πάσχα το Εβραϊκό και αφού το τέλεσε, το κατάργησε. Μια για πάντα. Κατάργησε την Παλαιά Διαθήκη και αμέσως μετά παρέδωσε την Καινή Διαθήκη με τα λόγια του. Τούτο το ποτήριον, η Καινή Διαθήκη. Αυτό το ποτήριο που σας δίνω να πιείτε σήμερα είναι η Καινή Διαθήκη, το αίμα μου. Θέλει να μας πει ο Κύριος ότι η Καινή Διαθήκη είναι ο θάνατός του επάνω στο Σταυρό. Εκεί έδωσε το σώμα του για μας. Εκεί χύθηκε το αίμα του για μας. Και το αίμα του και το σώμα του ο ίδιος τα μάζεψε και τα έβαλε μέσα στο Άγιο Ποτήριο και μας τα έδωσε τροφή της ψυχής μας. Κάνοντας έναν απολογισμό και θέλοντας να δούμε τι μας έδωσε να τρώμε για να έχουμε ζωή αιώνια και να είμαστε μέλη της Καινής Διαθήκης, βλέπουμε ολοκάθαρα ότι η Καινή Διαθήκη είναι ο θάνατός του επάνω στον Σταυρό. Και ακόμα βλέπουμε ότι η Καινή Διαθήκη, η αιώνια Διαθήκη που ευδόκησε να δώσει ο Άναρχος Πατέρας του σε μας, είναι το κίνητρο που τον έκανε να πεθάνει επάνω στον Σταυρό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ο Υιός του Θεού, παρότι ήταν ίσως με τον Πατέρα, ουχ αρπαγμόν ηγίσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά εκένωσεν εαυτόν μορφήν δούλου λαβών και εταπείνωσεν εαυτόν έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Ο θάνατος του επάνω στον Σταυρό ήταν καρπός της υπακοής στον Πατέρα του. Με άλλα λόγια, κάθε φορά που κοινωνούμε το σώμα του και το αίμα του, τρώμε τον θάνατό του και την υπακοή του. Τρώμε το σώμα του, ουσία αισθητή, που την βλέπουμε και μαζί πρέπει να τρώμε, να ασπαζόμαστε, να μιμούμεθα την υπακοή του στον Πατέρα του, που ήταν το κίνητρο της θυσίας του. Όταν το σκεπτόμαστε ότι ο θάνατος και η υπακοή του Χριστού είναι η Καινή Διαθήκη, καταλαβαίνουμε ότι αφού είμαστε μέλη της Καινής Διαθήκης, πρέπει την Καινή Διαθήκη να την έχουμε στο νου μας, στην καρδιά μας, στα συναισθήματά μας, στο σώμα μας, σε ολόκληρο τον εαυτό μας. Αυτό σημαίνει ότι η Καινή Διαθήκη πρέπει να αγαπιέται με όλη μας την ψυχή, αφού είναι το περιεχόμενο της ζωής μας. Και ότι μαζί με την Καινή Διαθήκη πρέπει να αγαπάμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ως ζωοποιό και τον θάνατο του Κυρίου Ιησού Χριστού και την υπακοή του στον Πατέρα του και Πατέρα μας, και Θεό του και Θεό μας. Αγαπώ τον θάνατο του Χριστού σημαίνει για μένα. Έχω κι εγώ υποχρέωση να φροντίζω και να θέλω και να είμαι πρόθυμος να πεθάνω για το θέλημα του Θεού Πατέρα. Και όταν δεν χρειάζεται να πεθάνω εγώ ο ίδιος σωματικά, έχω την προθυμία να πεθάνω σε κάτι το οποίο δεσμεύει την καρδιά μου ή με γοητεύει και είναι αντίθετο στο θέλημα του Πατέρα. Να μπορώ κι εγώ να πω, ουχ ως εγώ θέλω Πάτερ, αλλός σύ. Τότε βιώνουμε τον θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του αρχηγού της Καινής Διαθήκης, όταν από υπακοή στον λόγο του και στο θέλημα του Πατέρα του και Πατέρα μας, αφήνουμε το δικό μας θέλημα. Ο Κύριος μας πάλι, πριν το μυστικό δείπνο, μέσα στο ίδιο εκείνο υπερό, πήρε μια λεκάνη, ζώστηκε μια πετσέτα και έσκυψε και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Και αφού τα έπλυνε, είπε στους μαθητές του, «Αυτό που έκαμα είναι ένα υπόδειγμα. Αν εγώ έπλυνα τα πόδια τα δικά σας, οφείλετε κι εσείς ο ένας να πλένετε τα πόδια του άλλου. Ανεξάρτητα από το τι αξίωμα έχετε και πόσο μεγάλοι είσαστε επάνω στον κόσμο». Αυτό βέβαια
Δεν σημαίνει ότι θα ζητήσουμε εμείς από κάποιον να μας πλύνει τα πόδια. Ο Χριστός δεν είπε να ζητάτε να σας πλένουν τα πόδια, είπε να είσαστε όλοι πρόθυμοι εκείνο που έκαμα εγώ να το κάνετε και εσείς. Σαν είναι να το κάνετε, σαν εκδήλωση αγάπης και πίστης σε μένα. Όταν ο ένας πιστεύει, το έχει δεχτεί, το έχει καταλάβει, ότι ο θάνατος του Χριστού και η υπακοή του είναι η Καινή Διαθήκη. Τότε την υπακοή του Χριστού στον Πατέρα του, την έχει μέσα στο νου του, μέσα στην καρδιά του και στις εκδηλώσεις του σώματός του. Επομένως, όταν ένας μου ζητήσει κάτι, εγώ πρέπει να είμαι πρόθυμος να αφήσω το δικό μου θέλημα στην άκρη και να αισθανθώ μπροστά του σαν να είμαι ζωσμένος στην πετσέτα και να έχω νερό να του πλύνω τα πόδια. Όταν αυτό δεν έχω την διάθεση να το κάνω, την υπακοή του Χριστού δεν την έχω στην καρδιά μου ή μάλλον δεν την υπολογίζω καθόλου, γιατί απλούστατα δεν την έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει τι ήθελε να μας πει ο Χριστός όταν έπλαινε τα πόδια των μαθητών του. Κάθε άνθρωπος έχει υποχρέωση να βάλει την υπακοή του Χριστού στην καρδιά του, γιατί για όλους τους ανθρώπους ο θάνατος του Χριστού και η υπακοή του, η θυσία του σώματος και του αίματος του, είναι το πιο ουσιαστικό για τη ζωή μας. Γι' αυτό και η μεγαλύτερη δύναμη της πνευματικής ζωής είναι η ταπείνωση, ή μάλλον η αγάπη που θεμελιώνεται πάνω στην ταπείνωση και η προθυμία της καλοσύνης και της θυσίας. Ολόκληρο το μυστήριο της σωτηρίας μας είναι θεμελιωμένο πάνω στην αγάπη και στην καλοσύνη που μας έδειξε ο Χριστός όταν ήλθε να θυσιαστεί για μας και για τη σωτηρία μας κατά το Πανάγιο και προσκυνητό θέλημα του Πατέρα μας του εν ουρανής. Αδελφοί μου, να τον παρακαλέσουμε να μας φωτίζει και να ζεσταίνει την καρδιά μας. Αυτά να τα καταλαβαίνουμε και να τα αγαπάμε όλο και περισσότερο.